Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Νέο μήνυμα χθες βράδυ Ζελένσκι προς τους ηγέτες των δυτικών χωρών. Τους κάλεσε να ενισχύσουν τις κυρώσεις στη Ρωσία συμπεριλαμβανομένου του εμπάρκου πετρελαίου. Επέκρινε δρυμύτατα τον παθητικό χαρακτήρα ορισμένων κυρώσεων, λέγοντας ότι ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει τις ρωσικές ενέργειες για να απαντήσουν. Εξέφρασε τη λύπη του ότι ισχυρές προληπτικές κυρώσεις, εάν είχαν υιοθετηθεί από τις παγκόσμιες δυνάμεις νωρίτερα, θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την εισβολή. Ο Ζελένσκι είπε ότι σκοπεύει να απευθυνθεί στα κοινοβούλια πολλών χωρών αυτή την εβδομάδα για να τους παροτρύνει να παράσχουν περισσότερα όπλα. Οι Ουκρανοί δεν πρέπει να πεθάνουν μόνο και μόνο επειδή κάποιος δεν μπορεί να βρει αρκετό θάρρος να παραδώσει τα απαραίτητα όπλα, είπε. Ο φόβος σε κάνει πάντα συνένοχο. Εάν κάποιος φοβάται τη Ρωσία, εάν φοβάται να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις που είναι σημαντικές για εμάς, ιδιαίτερα για να πάρουμε jet tanks, το απαραίτητο πυροβολικό, οβίδες, καθιστά αυτούς τους ανθρώπους υπεύθυνους για την καταστροφή που δημιούργησαν τα ρωσικά στρατεύματα και στις πόλεις μας. Γιατί αν μπορούσες να σώσεις, έπρεπε να σώσεις, είπε χαρακτηριστικά. Την 5η 7 Απριλίου, τώρα στις 12 το μεσημέρι, υπενθυμίζεται ότι προσδιορίστηκε η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου στη Βουλή των Ελληνών. Στο πεδίο των μαχών, το σφυροκόπημα της Ουκρανίας συνεχίζεται. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας ανέφερε ότι αυτή την ώρα δεν βλέπει ενδείξεις στο πεδίο πως η Ρωσία εγκατέλειψε το σχέδιο να περικυκλώσει το Κίεβο. Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε ότι η πόλη βρίσκεται στα χέρια των κατακτητών μετά από μια εβδομαδιαία πολιορκία, αφήνοντας ερείπια, χιλιάδες νεκρούς και αμάχους και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. Συμπτώματα που μοιάζουν με δηλητηρίαση παρουσίασαν ο Ρώσος ολιγάρχης Ρωμάν Αμπράμοβιτς και ο Ουκρανοί διαπραγματευτές νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal. Στην Ουκρανία βρίσκεται ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατοπικής Ενέργειας για συζητήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και την παροχή τεχνικής βοήθειας που θα εγγυάται την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το δελτίο τύπου από τον ΟΗΕ. Κινδύνου ύφεσης σε πολλές χώρες, βλέπει την ίδια ώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πληθωρισμός και ενεργειακή κρίση απειλούν την παγκόσμια οικονομία. Η Γενική Διευθύντρια του Ταμείου, η Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προειδοποιεί πως πολλές χώρες κινδυνεύουν να διολυστήσουν σε ύφεση και το Ταμείο αναμένεται να υποβαθμίσει την πρόβλεψή του για ανάπτυξη. Όπως ανέφερε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Foreign Policy, το Ταμείο εκτιμά πως η παγκόσμια οικονομία θα σημειώσει φέτος μικρότερο ρυθμό ανάπτυξης από εκείνο του 4,4% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψή του. Οι εταιρείες που εγκαταλείπουν τη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στο Καζακτάν, δηλώνει ο Υφυπουργός Εξωτερικών σε γερμανική εφημερίδα, λέγοντας ότι το Καζακστάν δεν θέλει να είναι στη λάθος πλευρά ενός νέου σιδηρού παραπετάσματος. Ένα δεύτερο πακέτο μέτρων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα φέρεται να επεξεργάζεται η κυβέρνηση στην κατεύθυνση της διασφάλισης της επισητιστικής επάρκειας, αλλά και της αποσυμπίωσης των εγχώριων παραγωγών και εκτινοτρόφων από τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Πρώτη διαπίστωση χθες στη διυπουργική σύσκεψη πως δεν απειλείται η διατροφική επάρκεια στη χώρα. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν, εκτός από τη λειτουργία της αγοράς, η επισητιστική επάρκεια, τα διεθνή δεδομένα στο εμπόριο αγροτικών προϊόντων, τα εφόδια και η ενέργεια. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα για το κόστος παραγωγής και το πώς μέσα από αυτό επηρεάζεται η συνολική λειτουργία της αγοράς και η επιβάρυνση παραγωγών και καταναλωτών. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Γεωργαντά, μέσα από τη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε η ομαλή ροή της αγοράς και της λειτουργίας των παραγόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Την ανάγκη ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης από το κράτος προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ζωφερή κατάσταση στο ενεργειακό, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας σήμερα. Δεν έχει νόημα να περιγράφουμε τη σοβαρή κατάσταση. Έχει νόημα να δούμε πώς θα βγούμε από αυτή τη σημείωση, υπογραμμίζοντας πως μεταξύ των παραδοχών που πρέπει πρώτα να κάνουμε είναι ότι δεν μπορεί να συνεχίζεται ένα μοντέλο παροχημένο που εκτινάσει το κόστος για τον καταναλωτή την ώρα που η εσχροκέρδη φάνει στο 1,5 δις. Αυτό δεν είναι κρίση του πολέμου.
πολέμο. Αυτό που βιώνουμε μέχρι σήμερα είναι η εσχροκέρδεια και η τάση στις διεθνείς αγορές να ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου, συμπλήρωσε και υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός στις αρχές Μαρτίου υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη, αλλά όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε οδηγία να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, ξαφνικά τα ανακάλυψε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ισορροπήσουν οι αγορές πετρελαίου, λένε την ίδια ώρα οι Υπουργοί Ενέργειας από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπως επίσης και Σαουδική Αραβία. Αντιδράσεις ξεσήκωσε βίντεο του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας που εμφάνιζε χάρτη της Κύπρου χωρίς να περιλαμβάνει το βόρειο κατεχόμενο τμήμα. Το βίντεο διάρκειας 32 δευτερολέπτων που αποσύρθηκε μετά από την καταγραφή, ωστόσο όχι πριν το αναπαράγουν τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, απεικόνισε τις χώρες που έχουν καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και αυτές που δεν το έκαναν. Όλα τα μέτρα για την πανδημία που θα ανασταλούν έως το καλοκαίρι στο σύνολό τους θα επανεξεταστούν στο Σεπτέμβριο, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, αφού όπως είπε υπάρχει φόβος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 73 οι θάνατοι χθες στη χώρα, 2 εξ αυτών στην Κρήτη. Άνοδο σημείωσαν και τα κρούσματα. 27.490 ήταν χθες, τα 2.073 στο νησί. Νέα μικρή αύξηση σήμερα Τρίτη στις νοσηλίες κορονοϊού που ανέρχονται στις 203, ενώ ανάλογη τάση καταγράφεται και στις διασωληνώσεις. Από αύριο η διάθεση των 3 δωρεάν self-test σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Θα καλυφθούν οι ανάγκες ελέγχου των ημερών από 4 Απριλίου έως και 15 Απριλίου και για την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα. Τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να καταβληθεί η επιταγή ακρίβειας που αφορά στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα ευάλωτα νοικοκυριά, δήλωσε η Υφυπουργός Εργασίας. Την επιταγή θα λάβουν 1.744.962 χαμηλοσυνταξιούχοι, οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, άτομα με αναπηρία και δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ανοίγει ως φαίνεται εντός της εβδομάδας το ηλεκτρονικό σύστημα TaxisNet για τις φορολογικές δηλώσεις. Θα προηγηθούν η καταχώρηση και ο έλεγχος των στοιχείων από επιχειρήσεις, τράπεζες, ταμεία, οργανισμός. Μην βιάζεστε να υποβάλλετε τη δήλωσή σας μέχρι να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις, καθώς φέτος η επιστροφή στην ασφαλιστική και φορολογική κανονικότητα θα είναι βίαιη, αναφέρει στον 984 ο πρόεδρος των Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Δημήτρης Χριστοφοράκης. Επιπλέον μείωση στο φόρο εισοδήματος έως και 2.200 ευρώ το χρόνο μπορούν να κερδίσουν οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να πληρώσουν με ηλεκτρονικό χρήμα δικηγόρους, ταξί, γυμναστήρια και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών. Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 20 επαγγέλματα περιλαμβάνονται σε εκείνα που δίνουν χρυσές αποδείξεις. Απογοητευμένη για τη στασιμότητα στο θέμα των αποζημιώσεων, αποκαταστάσεις κτηρίων, κατεδαφίσεων και των συνεπειών που θα έχουν με το πέρας του χρόνου, που δίνουν τα αρμόδια υπουργεία για τις παραπάνω εξαιτίας της γραφειοκρατίας οι κάτοικοι στις σεισμόπληκτες περιοχές. 8 Απριλίου λίγη προθεσμή υποβολή στην αρρωγή.gov.gr για τους 1.200 ιδιοκτήτες ακινήτων, στα οποία ακόμα δεν έχει γίνει πρωτοβάθμιος έλεγχος. Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για εκείνους που εκκρεμεί η σύσταση του φακέλου, ώστε να μπορέσουν να δικαιολογήσουν την προκαταβολή που πήραν και να προχωρήσουν με την αποκατάσταση των σημειών, σημειώνει στον 984 ο Κώστας Γκεντάτσιος από το Σύλλογο Σεισμόπληκτων Ελπίδα. Για τα όσα δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, παρά τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις, παραπέμπει στους αρμόδιους υπουργούς. Γραφειοκρατία, αποδεκατισμένες υπηρεσίες και λοιπής πληροφόρηση από τα αρμόδια υπουργεία, στα θέματα που θίγει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, Γιώργος Σταυρναράκης. Το παραπάνω καταδεικνύει και το γεγονός, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα, επί 15.000 αυτοψιών έχουν αποπερατωθεί μόνο 100 φακελοί. Ζητά άμεσο απεγκλωβισμό τουλάχιστον των πράσινων σπιτιών από τις χρονοβόρες διαδικασίες και την απλούστευση των λοιπόν, καθώς για να αναπτυχθεί η περιοχή θα χρειαστεί αρκετός χρόνος. Για πολιτική αχρηστία που εφαρμόζει η κυβέρνηση, γεγονός που αποτυπώνεται έμπρακτα στην υποτιθέμενη στήριξη των σεισμόπληκτων κατοίκων της περιοχής του Αρκελοχωρίου, έκαναν λόγο από την περιοχή χθες οι πρώην υπουργοί και βουλευτές, τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πουλάκης και Χρήστος Σπύρτζης, κατά την περιοδία τους. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για την παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών φυσικών προσώπων και οντοτήτων των Δήμων Μηνώα Παιδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων και πέρα της 28ης Μαρτίου προχώρησαν οι βουλευτές Κρήτης ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία Σωκράτη Βαρδάκη, καταθέτοντας την σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών. Ενημέρωση εκδήλωση με θέμα σεισμοί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος αύριο
αύριο Τετάρτη στις 6 στο πολύ κέντρο της Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου διήμερο ευαισθητοποίησης ενημέρωσης του κοινού για τον κίνδυνο των σεισμών. Οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης από κοινού με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ερεθύμνου και το Δήμο στο πλαίσιο ενημέρωσης φορέων και κοινού την 5η 31 Μαρτίου με θέμα το σπίτι του πολιτισμού και την Παρασκευή 1η Απριλίου με θέμα άσκηση πεδίου για σεισμό. Μειώσεις και πάγωμα δημοτικών τελών σε οικίες και επιχειρήσεις ως ανάγχωμα στην ακρίβεια που πλήττει την κοινωνία, αποφάσισε ο Δήμος Μαλεβιζίου προκειμένου να στηρίξει τους δημότες του που δοκιμάζονται από τις οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Η γενική διακοπή υδροδότησης θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 30 Μαρτίου στον κεντρικό αγωγό του Θραψανού προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά που προέκυψε. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι Φορτέτσα Μεσαμπελιές, Κνωσός της Αρχαιότητας, Βλυχιά. Η ζημιά εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την χρηματοδότηση οδικών έργων στο αγροτικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής κατάθεσε ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο πρόσκλησης, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού 940.000 ευρώ. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 3 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί στο κοινοτικό γραφείο του Φόδαλε 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Διοργανώνεται από τον Αιματοκρίτη με τη στήριξη των Συλλόγων Γονέων και Δαιμόνων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την τοπική κοινότητα Φόδαλε. Την επιστημονική φροντίδα των αιμοδοτών θα έχει κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού. Επιστολή στους βουλευτές Λασιθίου σχετικά με το υποσυζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας έστειλε ο Σύλλογος Εργαζομένων. Στις προτάσεις τους η επιστροφή στην εργασία των υγειονομικών που δεν έχουν εμβολιαστεί, όπως και η παράταση των συμβάσεων σε προσωπικό φύλαξη, σύντησης και καθαριότητας έως 30/6/2022. Τρίωρη στάση εργασίας επίσης αύριο Τετάρτη των εργαζόμενων στο Πανεπιστημιακό και συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου, λέγοντας όχι στη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θα λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων και παράταση των αναστολών εργασίας. Ανοίγει σήμερα Τρίτη η πλατφόρμα dandaves.gov.gr και το Μητρό Επιμελητών, όπου θα εγγραφούν όσες και όσοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν και να απασχοληθούν ως επιμελήτριες και επιμελητές στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Dandaves της Γειτονιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Φωτιά σε αποθήκη με γεωργικά εφόδια εκδηλώθηκε χθες βράδυ στο Παρθένι, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Στην περιοχή του υπεραστικού κτέλ Λάρισα συνελήφθη η ιερέας που αλίωνε επί σειρά ετών μισθολογικές καταστάσεις ιερέων, οι οποίοι υπηρετούσαν σε εκκλησίες των Φαρσάλων. Ο συγκεκριμένος ιερέας την περασμένη εβδομάδα είχε φύγει από το δικαστήριο πριν ανακοινωθεί η καταδικαστική σε βάρος του απόφαση για την υπόθεση υπεξαίρεσης 3,8 εκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο. Συνελήφθη τέλους αλλοδαπό σε διαμέρισμα της Αθήνας με 30,5 κιλά ηρωίνης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τουρκία αποφάσισε να μειώσει το ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα από το 18 στο 8% ώστε να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας. Την έναρξη χορήγησης τέταρτης ενισχυτικής δόσης σε άτομα άνω των 80 ετών και τρίτης δόσης σε άτομα ηλικίας 12 έως 17 ετών ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για ενίσχυση της ανοσίας και δύο ομάδων του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες σε σοβαρή νόσηση έναντι του κορονοϊού. Στη Σαγκάη επιβάλλεται από σήμερα lockdown διάρκειας λόγω της απότομης αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων κορονοϊού. Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία αυξήθηκαν κατά 467 το τελευταίο 24ωρο σε 21.073. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση σε διάστημα 24 ωρών από την 1η Φεβρουαρίου. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι επίκειται μια συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν ανάμεσα στην Τεχεράνη και τις διεθνείς δυνάμεις, παρότι δεν έχουν διευθετηθεί ακόμα ορισμένα ζητήματα. Τρεις άνθρωποι τέλος έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σε καραμπόλα 50 αυτοκινήτων που προκλήθηκε λόγω της φοδρής κακοκαιρίας στην Κομιτεία της Πενσιλβάνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ιτήθηκε με 0-1 στην Ποντγκόριτσα από το Μαυροβούνιο στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό αγώνα της.
9.84. Ο καιρός. Νεφελούδης ο σημερινός καιρός κατά τόπος. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ έως τους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.